εδώ αυτή τη φορά στο στούντιο. Συνήθως τα λέμε από ενσύρματα, έτσι, από τα τηλέφωνα. Είναι ακόμη πιο καλύτερα, έτσι. Τη διαδρομή με το ποδήλατο. Δεν ξέρω, συγχάρηκε στη διαδρομή με το ποδήλατο, αλλά εγώ πολύ φοβάμαι μια στιγμή. Τώρα ακούγεσαι καλά. Τώρα, ωραία. Άρα να καλωσορίσω μήπως, και εγώ από κοντά. Μήπως όμως μας κάναν τη ζωή μας ποδήλατο για χθες. Ποδήλατο δεν πειράζει, πατίνι να μην είναι. Πατίνι, υπάρχουν και χειρότερα. Επινίκε, είπα πριν. Είχε επιτυχία χθες. Ωστόσο, τα μέσα γκρινιάζουν πάλι, έτσι. Γιατί... Ήταν, δεν ήταν κόσμος, περισσότερος, λιγότερος. Τα ξέρουμε αυτά. Αν δεν είχε πραγματικά κόσμο, δεν θα γκρινιάζει κανένας και θα έλεγαν απλώς ότι είναι μια αποτυχία. Από τη στιγμή που γκρινιάζουν, θέλει να πει ότι μερικοί δυσκολεύονται να υποστηρίξουν τις εκτιμήσεις που είχαν πριν. Τώρα ήρθε η πραγματικότητα. Είδαμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ετερόκλητο κόσμο. Σωστά. Και θα έλεγα, εγώ το έλεγα και ακόμα και οικογενειακό έως μαχητικό, είχαμε ένα μείγμα, δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι ήταν κάποιος που έκανε μια δήλωση γιατί είχε χάσει ένα παιδί, η μάνα δεν βρισκόταν, τέλος πάντων. Βρέθηκαν, όλα αυτά βρέθηκαν. Θέλω να πω ότι έδειχνε ότι οι άνθρωποι είχαν έρθει με όλες τις ηλικίες και δεν ήταν κάτι... δίπλα μου ακριβώς, εγώ ήμουν γύρω στα 35 μέτρα και πάλι δεν είχα από την εξέδρα, δεν είχα ορατότητα, τις σημαίες που σε κάποια φάση είπες ότι σκέφτηκα να βάλω το βίντεο, αλλά μάλλον θα τα πούμε διαζώσεις. Σωστά, ναι. Παρακάλεσε ένας από τους οργανωτές να κατεβάσουν τις σημαίες και λες εσύ τις σημαίες, γιατί να τις κατεβάσετε. Εμείς να βοηθήσουμε ήρθαμε. Σωστά. Άρα ήθελα απλώς να πω ότι δεν μπορούμε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν που κάθεται στο σπίτι του και κοιτάζει αν οι εκτιμήσεις είναι σωστές. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτόν που ήρθε και με το παρόν του, όσο αφορά το σώμα του, έδειξε και το πνεύμα του. Άρα έδειξε και τη διάθεση που έχει για το σήμερα και για το αύριο. Άρα θεώρησα ότι όλοι αυτοί που... Ναι. Γιατί έκανε κρύο, το είδες. Όλοι αυτοί φυσούσε που κρατούσαν, λίγο, ναι, κρύο πολύ δεν είχε. Ναι, αλλά τα κοντάρια που τα κρατούσαν με τα χέρια, όταν τους λες ξαφνικά... Ξεπαγιάζουν. Βγάλτε τα. Ναι. Εντάξει, ο άλλος θεωρεί ότι είναι και άδικο. Βάλε και τη βροχή που μας έπιασε μόλις ψηλόβρεχο, μόλις τελείωσε. Δίπλα από μένα ήταν και ένα βυζανιάρικο. Μάλλον, ας τα πω αλλιώς. Ήταν μια οικογένεια, νεαροί γονείς, 33 χρόνια η μαμά και μικρός και ο μπαμπάς. Δίπλα 2-7χρονα ήταν, δεν ήταν, 8χρονα και το βυζανιάρικο. Αγκαλιά. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Μπορεί ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε πολιτικά της να μαζέψει 400.000 κατά, πώς λένε οι Ιταλοί. Από τους Ιταλούς θα μάθουμε πώς ήταν. Ναι, ναι. Σωστά. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι όντως, επειδή το είδες και ζωντανά, γιατί το είδα και εγώ και είδα και τις αγκαλιές του κόσμου, είδα τη συγκίνηση, τον ενθουσιασμό, όντως θύμισε άλλες εποχές, αλλά όχι με την έννοια της νοσταλγίας. Εγώ είδα μια αγωνιστικότητα και είδα ότι το γεγονός ότι οι γονείς έφεραν και τα παιδιά τους σε αυτό το συλλαλητήριο είναι ότι ένιωθαν ότι είναι ιστορικό και πρέπει να είναι εδώ. Γιατί πρέπει να φανταστούμε ότι αυτά τα 7χρονα, 8χρονα, μετά από χρόνια θα μπορούν να πούν ήμουν και εγώ σε αυτό το συλλαλητήριο. Έτσι. Και αυτά που λες, εγώ τα συμπεραίνω και από τις κουβέντες στο πεζοδρόμιο που άκουγα και στο πήγαινε και στο έλα και στα λεωφορεία. Βέβαια, είχαμε και παρατράγουδα, έτσι. Στο δικό μας λεωφορείο, παράδειγμα, κάποιος έλεγε ότι τα ζώα δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Έχουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Έχουν. Πώς να το κάνουμε, λέει. Δεν είναι όλες οι ράτσες ίδιες. Εμείς είμαστε η αρία φυλή. Καλά, τέτοια πράγματα. Είχαμε και παρατράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είχα κανένα από αυτά και κανένας δεν έρχεται να μου μιλήσει για τέτοια θέματα γιατί ξέρει ότι θα το αντιμετωπίσω με έναν τρόπο στρατηγικό και δεν μπορώ να ακούω βλακίες χωρίς να απαντώ. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που είδα και άμα θες να το κοιτάξουμε και από την πλευρά της οργάνωσης, αν δεν ήταν τόσο φιλικό το περιβάλλον, τόσο οικογενειακό, μπορώ να πω ότι το θέμα της ασφάλειας δεν ήταν τόσο εξασφαλισμένο. Γιατί όλοι θεωρούσαν ότι είναι δική τους και κατά συνέπεια δεν είχαμε τα κλασικά που έχουμε, ας πούμε, σε οργανώσεις με μια ομάδα που εξυπηρετεί την ασφάλεια. Εδώ ήταν κανονικά ελληνικό συλλαλητήριο με την πολύ καλή έννοια. Εγώ δεν είδα κανένα πρόβλημα
και ό,τι βλέπαμε και από την εξέδρα, γιατί εμείς βλέπαμε αρκετά μακριά σε σχέση με τους ανθρώπους που ήταν κάτω, ο ενθουσιασμός αυτός δεν... Ο ενθουσιασμός φάνηκε και με το πέρας του συλλαλητηρίου, όπου αποζητούσαν τον Φράγκο Φραγκούλη. Σωστά, σωστά. Για να του δώσουν μια χειραψία, ένα σπασμό. Είπα επίτηδες ένα ακραίο παράδειγμα εκ δεξιών, ναι, και τώρα θα σε πάω σε ένα ακραίο παράδειγμα από τα αριστερά. Στο ίδιο λεωφορείο? Όχι, στο λεωφορείο δεν είχαμε αριστερούς. Λοιπόν, κρυφό αριστερός ήμουν εγώ. Αλλά όπως με κόβεις δεν είμαι αριστερός, έτσι. Εγώ σε βλέπω Έλληνα, δεν με ενδιαφέρουν το αριστερά και δεξιά. Όχι, μου το λέγαν στο λεωφορείο. Τώρα, θα σου πω το εξής. Μόλις μπαίνω στο σπίτι, γιατί περίπου ίδια ώρα γυρίσαμε 9 και κάτι, βλέπω ένα τραβηγμένο από τα μαλλιά, μια ανάρτηση. Ήμασταν μαζί στους αγανακτισμένους. Τι έλεγε εκεί? Ας όψετε, λέει, ο δεσπότης από την Καστοριά. Κατάλαβες ποιος, ε? Ναι. Ποιος? Τώρα τι να πω, εντάξει. Γερμανός Καραβαγγέλης. Χάλασε, λέει, το μακεδονικό. Θα είχαμε μια ωραία μεγάλη Μακεδονία. Και επίσης, λέει, ας όψετε και ο μισθοφόρος του κράτους, Παύλος Μελάς. Α, καλά, εντάξει. Πρώτη φορά το ακούς αυτό, έτσι? Δεν το έχεις ξανακούσει? Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Δεν είναι ακραίο? Είναι εντελώς ακραίο και θα έλεγα και εκτός πραγματικότητας. Δεν θα μπορούσε ο Παύλος Μελάς, σαν, τι ήταν, γαμπρός του Πρωθυπουργού, γαμπρός, να κάνει και αυτός καριέρα, είτε στο στρατό, στο στράτευμα, να παίρνει τα γαλόνια. Και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε, έτσι. Νομίζω ότι είναι μερικές περιπτώσεις. Δραγούμης δεν ήταν ο... Ναι, ναι, ναι. Το θέλω να πω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται πραγματικά ούτε με την ιστορία ούτε με τη στρατηγική έχουν εντυπώσεις στο μυαλό τους που δεν διαμορφώνουν και δεν αλλάζουν. Άρα σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου γίνονται και δογματικοί. Και όταν ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν ιστορικά δεδομένα που ανατρέπουν εντελώς την προσέγγιση τους, έχουμε δύο τάσεις, ή αυτός που το διορθώνει ή αυτός που λέει εμένα δεν με αφορά, γιατί τόσα χρόνια έλεγα αυτό το πράγμα. Εγώ τα ζω και σε άλλα θέματα. Όταν εμείς τώρα προωθούμε το θέμα της ΑΟΣ και έχουμε ανθρώπους που έχουν μείνει κολλημένοι στην υφαλοκρηπίδα και 30 χρόνια προωθούσαν αυτό το θέμα, είναι δύσκολο να αλλάξουν. Άρα και σε αυτό το παράδειγμα νομίζω ότι... Και στα κόμματα συμβαίνει ακριβώς το αυτό. Δεν μετακινείται εύκολα. Υπάρχει μια αμυντική τακτική. Γιατί? Η αδράνεια. Η αδράνεια, η νοητική, και μερικές φορές υποστηρίζεται και από την νοητική υστέρηση. Γιατί κάποιος που δεν είναι πολύ μυαλωμένος δυσκολεύεται να εξελιχθεί και θεωρεί ότι εφόσον είναι αυτό που λέει το κόμμα, οι αρχές κτλ., δεν καταλαβαίνουν ότι αλλάζουν. Εδώ, επειδή είμαστε σε έναν χώρο και που αφορά το ποδόσφαιρο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τους παίχτες να αλλάζουν συνεχώς ομάδες και να βλέπω τους οπαδούς να μην αλλάζουν. Ναι. Και ξαφνικά, ενώ ένας οπαδός, τώρα μιλάω για τους ακραίους, όχι οπαδό κανονικό, ναι, θα μπορεί να πει για οποιονδήποτε άλλο ότι είναι προδότης, δυσκολεύεται να το πει για τον παίχτη, γιατί αυτός έχει αλλάξει 5 ομάδες. Ναι. Και ρωτάω τώρα, μήπως μοιάζει με την πολιτική που έχουμε ανθρώπους που είναι αγγυλωμένοι σε κόμματα, ενώ οι πολιτικοί που έχουν την ηγεσία του κόμματος μπορεί να έχουν κάνει 3-4 κόμματα. Πάντως φάνηκε από τη χθεσινή συνάντηση ότι ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό. Νομίζω θέλει απλώς δικαιοσύνη. Και θεωρεί ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες με το θέμα της Μακεδονίας. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν βγαίνει εύκολα σε συλλαλητήρια. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο σε σχέση με τα οικονομικά. Μπορεί να γκρινιάζει κτλ. Αλλά δεν βγαίνει τόσο εύκολα. Εδώ είδαμε ότι είναι κόσμος που ούτε ακραίος ήταν, μπορεί και να είναι και αδιάφορος με τα πολιτικά δεδομένα, αλλά σου λέει, εντάξει ρε παιδιά, ως εδώ και μη παρά. Και εδώ μιλάμε για ιστορία, εδώ μιλάμε για τη Μακεδονία, και νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι αν κάνουμε τώρα ένα ιστορικό λάθος και ένα τραγικό λάθος που δεν διορθώνονται, ό,τι και να έχει γίνει στο παρελθόν, λάθος, νίκες, εν μέρη, ενδιάμεσες λύσεις, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί αυτά διορθώνονται. Όταν όμως δεν διορθώνεται, όταν σου λέει πρέπει εγώ να δείξω το παρόν και να φανεί. Περίμενε, λες δεν διορθώνεται. Ας πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη παίρνει το κόστος, γιατί θα έχει εκλογικό κόστος από αυτό, και αναγνωρίζει ένα όνομα αρνητικό, έτσι, με αρνητική
με αρνητικό περιεχόμενο, εις βάρος των συμφερόντων μας. Μια μεθεπόμενη δεν μπορεί να το ανατρέψει. Όχι. Γιατί σαν καθηγητής στρατηγικής ανάλυσης επιμένεις αυτό, δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί, γιατί είναι το θέμα της συνέχειας του κράτους. Θα μπορούσε να το ανατρέψει αν ήταν ένα άλλο κράτος και δεν θεωρεί ότι είναι διάδοχο. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα. Όταν η Γερμανία πέρασε από τον ναζισμό στη Γερμανία και αποδέχτηκε ότι έκανε εγκλήματα, το έκανε ως κράτος διάδοχο. Άμα ήταν ένα άλλο κράτος και δεν είχε καμία σχέση το πολίτευμα, θα μπορούσε να πει: εμένα δεν με ενδιαφέρει, όπως κάνουν μερικές φορές οι χούντες. Άρα εδώ το θέμα ποιο είναι, το ίδιο που έγινε με τη Σοβιετική Ένωση όταν έπαψε ή όταν πριν, όταν ήταν οι συμφωνίες με τον Τσάρο ή τη Σοβιετική Ένωση και λέει: εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα. Δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις σε δημοκρατικό πλαίσιο και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι άμα γίνει αυτή η διαδικασία, τότε άμα τα Σκόπια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ό,τι θες μπορεί να χτυπιέσει μετά. Μπορεί να έχει αλλάξει και κυβέρνηση, αλλά εφόσον μπήκαν, δεν υπάρχει πια καμία λειτουργία εσωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η ένταξή τους θα είναι μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχει κάθε κράτος μέλος, και στο ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει πια η διαδικασία του βέτου. Άρα δεν είναι μικρά λάθη αυτά. Είναι πολύ σοβαρά. Είναι κραυγαλαίο λάθος. Ναι. Αυτό που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση αυτή. Γι' αυτό λέω ότι θα ήταν καλό να καταλάβει, και το βλέπω γιατί συνήθως οι πολιτικοί το πιάνουν αμέσως αυτό το πολιτικό κόστος. Είναι ότι αν δουν ότι υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος, ξαφνικά θα αρχίσουν να σκέφτονται πιο στρατηγικά. Αναδιπλώνονται. Ναι, γιατί είχαν την εντύπωση ότι ο λαός θα είναι κάπως αδιάφορος για αυτό το θέμα, θεωρώντας ότι έχει λήξει. Άρα τι το συζητάμε, ας το κλείσουμε και ας φανεί ότι το καταφέραμε εμείς. Ενώ ξαφνικά τώρα τους έρχεται μια αντεπίθεση από το λαό, ο οποίος λέει: εγώ δεν αδιαφορώ. Μπορεί να μην κάνετε κινήσεις, αλλά τώρα μην μου λέτε ότι πρέπει να βιαστούμε για να αποδεχτώ κάτι που θεωρώ. Είπες χθες ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Όμως ο ελληνισμός μένει. Σωστά. Και επίσης είπες ότι αυτό το κράτος δεν είναι σοβαρό, όπως και το προηγούμενο, όπως και το επόμενο. Σωστά. Είναι βαριές κουβέντες. Για πες. Είναι απλώς στρατηγικές. Πόσο σοβαρή είναι η κοινή γνώμη που κρατάει αυτό το κράτος? Είναι πολύ απλό. Κανονικά, ορθολογικά, θα πρέπει ο ελληνισμός να είχε πεθάνει. Με τόσους εχθρούς που είχαμε, με τόσα προβλήματα, με τόσες προδοσίες, δεν θα πρέπει να ήμασταν εδώ. Αν είχαμε ένα κράτος που είναι υποτίθεται σοβαρό, δεν θα άντεχε τέτοιες πιέσεις. Στην πραγματικότητα, ο ελληνισμός και οι Έλληνες ακολουθούν αυτό που είναι αξίες. Αν αυτές οι αξίες συμπίπτουν με τις αρχές, τότε συνεχίζουν να ακολουθούν. Μόλις υπάρχει μια παρέμβαση εξωτερική, θεωρούν ότι είναι εκτός των αξιών. Ήθελα να πω σε κάποια φάση και μέσα στο συλλαλητήριο, άρα είχαμε και συνθήματα στο ενδιάμεσο, ήθελα να πω και άρχισα την φράση, μπορείς να την ξανακούσεις: είστε παιδιά, εγώ πρόλαβα να πω μόνο, και εννοούσα, είστε παιδιά της Αντιγόνης, όχι του Κρέοντα. Άρα ναι. Η Αντιγόνη. Θύμισε τώρα την διαμάχη Κρέοντα, μάλλον Αντιγόνης Κρέοντα. Είναι πολύ απλό. Ο Κρέοντας είναι ο νόμος. Είναι εκλεγμένος. Το κράτος. Το κράτος. Η ισχύς. Η Αντιγόνη είναι τίποτα. Είναι απλώς μια Ελληνίδα. Μια πολίτης. Και λέει λοιπόν, αντί να αποδεχτεί αυτό που της λέει ο Κρέοντας, λέει. Αυτή η πολίτησα λέει τι? Λέει: εσένα ποιος σου έχει δώσει το δικαίωμα να αλλάξεις τους άγραφους νόμους? Τεράστιο θέμα αυτό. Να τα φύω. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς όταν κοιτάζουμε το θέμα της ταφής, το θεωρούμε τόσο ιερό, θεωρούμε ότι όποιος και να είναι, από τη στιγμή που είναι νεκρός πρέπει να τον σεβαστούμε. Έρχεται λοιπόν ο Κρέοντας και λέει: όχι, αυτός δεν πρέπει να σεβαστεί, γιατί είναι προδότης τελεσμών. Είναι αυτά που λέμε και στα λεωφορεία. Στην πραγματικότητα ο ελληνισμός σέβεται αυτό ως αξία. Και γι' αυτό όταν έχουμε κάποιον που έχει κάνει κάτι το αξιόλογο και πεθαίνει, λέμε άξιος, δεν λέμε τίποτα άλλο. Λέω λοιπόν ότι η Αντιγόνη μας εξηγεί, και γι' αυτό την αγαπούμε τόσο πολύ, ότι ο λαός όταν βλέπει πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα σε σχέση με τις αξίες του, τότε αντιστέκεται όποιος και να είναι πάνω. Άρα αυτό σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι άμα δεν ακολουθεί αυτές, όχι τις εντολές, αλλά αυτό το θέλω, τότε μπορεί γρήγορα να ευρεθεί εκτός.
Άρα λέω απλώς ότι άμα κοιτάξουμε ανά τους αιώνες τι έχει γίνει με τον Ελληνισμό, άμα κοιτάξουμε πόσες κυβερνήσεις έχουν έρθει, πόσα κόμματα έχουν δημιουργηθεί, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι πιο πολύ ο Ελληνισμός παρά ο κομματισμός. Αυτό που, όπως το περιέγραψες με μια λέξη, δεν λέγεται ύβρις. Ποιο? Ύβρις. Ναι, βέβαια, ναι, εναντίον της του Ελληνισμού. Εξουσίας. Σωστά, σωστά. Απέναντι στον αδύναμο. Ακριβώς, ακριβώς. Λέγεται έτσι γιατί στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται την εξουσία για να βγει εκτός ουσίας και δεν αντιπροσωπεύει πια τις αξίες, αλλά ακολουθεί μόνο τις αρχές, οι οποίες μπορεί μερικές φορές να είναι και αυθαίρετες. Άκου τώρα, θα θυμίσω μια φράση της Αντιγόνης. Του Σοφοκλή, τέλος πάντων, στο στόμα της Αντιγόνης. Ουγάρ συνέχθην έφην, αλλά συμφιλήν. Ουγάρ συνέχθην έφην, αλλά συμφιλήν. Που σημαίνει, δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Σωστό. Πού είδαμε τη συμφιλίωση? Εγώ χθες είδα παλμό, αλλά πάλι είδα αυτό που θα πω το ίδιο, που ένας ετερόκλητος κόσμος. Σωστά. Αφού να φανταστείς, όταν κατεβήκαμε στη Λάρισα, κατεβήκαμε σαν ξένοι. Ενώ μέσα στο λεωφορείο υπήρχαν παρενέσεις να τα βρούμε, γιατί έλεγε κάποιος ότι ο ήρωας, όταν όχι, έτσι. Όχι. Δεν είχε κατά νου να γεννεί ήρωας, έτσι. Σωστά. Αυτό που θα έκανε θα ήταν ηρωικό. Το έκανε, έτσι. Και κατόπιν ο ιστορικός έγραψε ότι αυτό ήταν ηρωικό. Το και έγινε αποδεκτό από τον λαό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα σήμερα αυτός που τα έλεγε, μου άρεσε αυτή, έτσι. Και είπε και άλλα ωραία πράγματα, και αυτός και άλλοι. Αλλά μετά ανακάλυψε ότι ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που τα έλεγε. Τόσο ωραία. Και τι σημασία έχει αυτό που κολλάει τώρα? Δεν έχει σημασία. Για μένα, οποιοδήποτε και να το έλεγε από οποιοδήποτε κόμμα, από τη στιγμή που είπε την αλήθεια, γιατί να μην ακούσω την αλήθεια? Δεν μου λες, αυτός που θυμάσαι το Κονκόρντια, το Ιταλικό. Ναι, το θυμάσαι. Και τον καπετάνιο εκεί, που ποιος πήγε να κάνει πασαρέλα με το τεράστιο. Ναι. Δίπλα στην προκειμένη και το κοπάνισε. Λοιπόν, ποιος θα τον έπαιρνε για δουλειά, για καπετάνιο αυτόν? Θα το πω αλλιώς. Ποιος θα έπαιρνε μαζί του τον Κινέζο που κάθισε μπροστά στα τέσσερα τεθωρακισμένα? Και τα λες, σταμάτησε. Με τις τσάντες. Που πήγαινε ακόμα. Για τους φοιτητές αναφέρεσαι. Σωστά. Τσένεν μένει 1989. Τον καθάρισαν αυτόν? Όχι. 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 Και τα σταμάτησε. Όχι μόνο τα σταμάτησε. Ανέβηκε πάνω στο τεθωρακισμένο. Ναι. Να πω, ναι, ότι ανέβηκαν, θυμάσαι, ανέβηκε κι άλλος, ο Μέθησος, ο κύριος Γέλτσιν. Βέβαια, αλλά αυτός όμως ανέβηκε όταν ήταν σταματημένο. Ο άλλος έκανε αυτή την παρέμβαση διότι του σταμάτησε αυτός. Ναι, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Τα τεχνικά του ζωντανού από κοντά. Λοιπόν, να ξεμπλοκάρουμε. Τι λέγαμε πριν? Ποιος θα έπαιρνε στη δουλειά τον ηρωικό? Τον Κινέζο που ήταν. Τον ηρωικό φοιτητή. Ναι. Τον Κινέζο. Έτσι. Και μάλιστα δεν ήταν καν φοιτητής. Ήταν το πιο γάμα. Ήταν κάτι άλλο. Ναι, ήταν απλώς ένας πολίτης που αυτός πήγαινε για τα ψώνια του και ξαφνικά βλέπει τα τεθωρακισμένα που πάνε ουσιαστικά να καταπατήσουν τους φοιτητές. Και γι' αυτό σταματάει. Και ψήφισε τις αλυσίδες, τις ερπίστριες, έτσι. Ακριβώς. Τα είδαμε και στην Ελλάδα αυτά, το Νοέμβριο του 1973. Ναι, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως εκείνη τη στιγμή, όπως το έλεγε και πριν, και έκανε αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο που το είπε, είναι πράξη ηρωισμού, αλλά δεν το κάνει εκείνη τη στιγμή γιατί ξέρει θα είναι εμφανίσιμος. Πρώτα απ' όλα αυτός δεν ήξερε καν ότι τον έπιαναν οι κάμερες. Άρα το πιο πιθανό είναι να τον είχαν πατήσει, να μην το ξέραμε καν. Και τώρα εντελώς τυχαία μια κάμερα από μακριά τον έπαιρνε και γι' αυτό έμεινε. Λέω λοιπόν ότι για μένα είχε δίκιο ο άνθρωπος που το είπε, από όποιο κόμμα και να είναι. Δεν μπορώ να θέσω σαν προαπέτηση ότι υπάρχουν ήρωες μόνο από μερικά κόμματα. Κατά συνέπεια, όποιος και να το πει, από τη στιγμή που είναι αλήθεια, εγώ είμαι με την αλήθεια.
Αχ, τώρα με βάζεις σε μια σκανδαλώδη ερώτηση. Σκανδαλώδη. Ναι. Μένουμε Ευρώπη, φεύγουμε από την Ευρώπη, για πες. Νομίζω ότι είμαστε Ευρώπη. Εγώ και εσύ είμαστε αρκετά κοντά. Εγώ, υπερασπίζοντας το φεύγουμε από τη Λυκοφωλιά, εσύ λες όχι, μένουμε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη, λες. Νομίζω ότι, πρώτα απ' όλα, η λέξη Ευρώπη δεν είναι ελληνική. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε μια λέξη ελληνική για να μιλήσει τον εαυτό της και δεν είπε απλώς Ηνωμένα Κράτη. Καλά, λεκτικά τώρα αυτό είναι, ναι, αλλά δεν είναι μια κάστα συμφερόντων. Μα κάστα συμφερόντων εννοεί για το ευρώ. Γιατί δεν το ονόμασαν Μάρκο. Το Eurogroup, τις επιτροπές, πώς τις λένε. Ωραία, γιατί δεν το ονόμασαν Μάρκο. Γιατί το ονόμασαν ευρώ. Γιατί δεν τα βρήκαν και τελικά τα βρήκαν πάνω σε μια ελληνική ονομασία και πάλι. Διότι είναι το υπόβαθρο. Δηλαδή η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει μια ομοσπονδία όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έγινε. Όχι, δεν θα γίνει. Δεν το προσπαθεί καν. Ναι. Εδώ κάνετε ένα στρατηγικό λάθος σε αυτές τις αναλύσεις. Για πες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διότι εμάς αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η ποικιλία, η διαφορετικότητα. Και αυτό είναι και το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ενωμένη στη διαφορετικότητά μας. Αυτό δεν υπάρχει σαν έννοια ούτε στην Αμερική, ούτε βέβαια ακόμα πιο ακραίο παράδειγμα με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτοί έπρεπε να ήταν όλοι οι ίδιοι. Εμείς δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και το βλέπουμε ακόμα και στις γλώσσες. Έχουμε πάνω από 20 γλώσσες, γιατί τώρα μιλάω και σαν διερμηνέας, οι οποίες είναι επίσημες. Άρα πρέπει όλα τα έγγραφα να μεταφράζονται σε αυτές τις γλώσσες. Δεν υπάρχει κάτι το ανάλογο πουθενά. Λέω λοιπόν ότι ας το κοιτάξουμε λίγο περισσότερο. Εγώ βλέπω για να είμαστε πιο ουσιαστικοί και όχι αφαιρετικοί. Πρώτον, αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Σκόπια θα μπαίναν πολύ εύκολα. Ένα. Έχουμε κάνει αυτό το στρατηγικό λάθος με το ΝΑΤΟ που θυμάστε ότι βγήκαμε για 7 χρόνια. Και μπήκαμε μετά με δυσμενέστερους όρους. Άρα, λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, λέω το εξής. Για να μπει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με την ενταξιακή της πορεία, χρειάζεται 35 κεφάλαια. Αυτά τα 35 κεφάλαια πρέπει να τα ανοίξεις, να τα κλείσεις, να μην παγωθούν και κάθε φορά τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα βέτο. Και ρωτάω τώρα. Εμείς τώρα βρήκαμε την κατάλληλη στιγμή ακόμα και με το θέμα της Μακεδονίας να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Αφού στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος πίεσης, θετικός, ο οποίος επιβάλλει στους άλλους κάτι για να είμαστε πιο χειροπιαστοί. Η Σλοβενία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Η Κροατία το 2013. Το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει 30 κεφάλαια και έχει κλείσει 3. Η Σερβία έχει ανοίξει 12 κεφάλαια και έχει κλείσει 2. Τα Σκόπια δεν έχουν ανοίξει κανένα κεφάλαιο. Δεν θυμάμαι, ανέφερες την Τουρκία. Όχι, όχι. Μίλησα μόνο για την Τουρκία. Για τα Βαλκάνια. Πες και για την Τουρκία. Όχι, αυτό είναι εκτός. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Η Τουρκία, πάνω να θυμάσαι ότι έχει κλείσει μόνο ένα κεφάλαιο. Αλλά εγώ έλεγα να συγκρίνουμε, γιατί μερικές φορές σκεφτόμαστε μόνο ελληνικά και ελλαδικά και δεν σκεφτόμαστε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν εγώ σκέφτομαι πώς σκέφτεται ο Σκοπιανός. Βλέπω ότι με κοροϊδεύουν οι κυβερνήσεις γιατί μου λένε ότι ο στόχος μας είναι να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που ήταν γύρω μου μέσα στη Ιουγκοσλαβία είναι πολύ πιο προχωρημένες από μένα, ενώ παντού ακούγεται, γιατί πες την αλήθεια τώρα. Εσύ ήξερες πόσο προχωρημένη είναι η υποψηφιότητα του Μαυροβούνιο? Άκουσα από σένα προχθές. Ωραία. Λοιπόν, λέω απλώς ότι γιατί δεν συζητάμε ποτέ για το Μαυροβούνιο και να λέμε είναι στα όρια από τα 30, έχει ανοίξει 30 κεφάλαια στα 35. Ενώ τα Σκόπια που το συνεχώς μας το λένε τόσα χρόνια θα μπουν αμέσως. Δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα κεφάλαιο. Θα σου απαντήσω, εσύ μιλάς στρατηγικά. Εγώ θα σου απαντήσω με το κωσυφοπαίδιο. Ναι. Θυμάσαι πολύ καλά ότι ήταν η γενέτειρα των Σέρβων. Η δικιά τους Ακρόπολη, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί μέσα στο κωσυφοπαίδιο. Το χάσαν όμως. Γιατί το χάσαν? Από τους Ευρωπαίους. Κάνεις λάθος. Ποιος διαμέλυσε την Ιουγκοσλαβία? Καμία σχέση. Γιατί όταν το βλέπεις, να θυμάσαι ότι όσο η Σερβία λεγόταν Ιουγκοσλαβία, δεν διαμέλυσε τίποτα. Μόνο όταν αποφάσισαν να ονομαστούν Σερβία, τότε το Μαυροβούνιο αποχώρησε, γιατί λέει εγώ δεν είμαι μέσα, και τότε εμφανίστηκε το κωσυφοπαίδιο. Ρωτάω. Αναφέρεσαι μετά τον εμφύλιο και μετά τους βομβαρδισμούς τους ΝΑΤΟ 20. Όχι, όχι, όχι. Εγώ αναφέρομαι. Δεν αποφάσισαν οι Σέρβοι να μείνουν μόνοι τους. Όχι, όχι, δεν λέω ότι αποφάσισαν. Τους εξολόθρευσαν. Μέχρι και την Κινέζικη πρεσβεία βομβάρδισαν. Αποφάσισαν να ονομαστούν Σερβία και ήταν στρατηγικό λάθος. Και αυτό το έκαναν το 2003, όχι το 1991.
Άρα μην μπερδευόμαστε, ας τα κοιτάξουμε λίγο πιο στρατηγικά. Κανονικά η Σερβία, αν το 1991 είχε ονομαστεί Σερβία και όχι συνέχεια, γιατί ήταν η μόνη που ονομάστηκε Ιουγκοσλαβία, δεν είχε πρόβλημα τότε με το Κωσυφοπαίδιο. Το Κωσυφοπαίδιο εμφανίστηκε όταν οι Αλβανοί θεώρησαν ότι αυτοί δεν μπορούν να τους ονομάζουμε Σέρβους. Και εγώ λέω τώρα, και είναι επιχείρημα και για τα Σκόπια, ότι αν δεν υπολογίζουμε το 25% των Σκοπίων που είναι αλβανικής καταγωγής και δεν θέλει να ονομαστεί Μακεδόνας, τότε το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι θα έχουμε μια κίνηση σταθεροποίησης της περιοχής είναι λάθος, γιατί θα δημιουργήσουμε ένα δεύτερο Κωσυφοπαίδιο εκεί που δεν το θέλουμε. Αλλά για να είμαστε σοβαροί πρέπει να τα κοιτάζουμε διαχρονικά, με ημερομηνίες και με στρατηγική. Αλλιώς λέμε απλώς ο καθένας την άποψή του και να ξέρεις ότι κάθε άσχετος έχει άποψη. Το θέμα είναι αν έχει γνώμη. Γνώση θες να πεις. Και γνώση. Γνώση και γνώμη. Μάλιστα. Από το χθεσινό, από τη χθεσινή συνάθρηση, η οποία είχε ρυθμό, είχε έτσι. Σωστά. Και φάνηκε κάτι να προκύπτει. Καταλαβαίνεις που το πάω. Όχι. Καταγγέλθηκε ο ρόλος των πολιτικών, γιατί έφεραν τα πολιτικά πράγματα ως εδώ, στο μη παρέκει. Άρα θα σου πει ο Έλληνας, ειδού. Η Ρόδος, ειδού και το πέδημα. Γιατί δεν κάνετε εσείς ένα υγιέστατο πολιτικό οργανισμό για να ανακουφίσετε τον τόπο. Ποιοι είναι εσείς? Εδώ πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας. Okay, εγώ παράδειγμα, ο Γιαναράς λέει ότι οι Αριστείδη δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε δικαστές τέτοιους από την αφρόκρεμα της Ελλάδος και να κάνουμε κάτι υγιές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, διότι είναι βουτυγμένοι στο σύστημα όλοι τους. Έτσι, ναι, δεν το και λέω. Ακαδημαϊκοί και ναι, λοιπόν, δεν το λέω με την κάποιοι ίδια άλλοι που το λέει η καρδιά τους, Φράγκος, Λιγερός. Όχι. Ο Λιγερός. Ναι, όχι, να μην μπερδεύεσαι, γιατί είμαστε και ζωντανά τώρα και βλέπω και τη φάτσα σου. Ο Λιγερός δεν είναι σε κόμματα. Δεν είναι. Μα αυτό λέω. Ούτε θα είναι. Ούτε πρόκειται να. Ούτε πρόκειται να. Να ο Λιγερός είναι στρατηγικός σύμβουλος. Εγώ είμαι φτιαγμένος για να δίνω συμβουλές. Μόλις μπω σε ένα. Το είπες και χθες, να βοηθήσουμε ήρθαμε. Ακριβώς. Και λέω, μόλις μπω σε ένα κόμμα δεν θα με ακούν οι άλλοι. Αν ξέρεις με πόσα ενώ κόμματα. Ενώ τώρα σε ακούνε. Αν ξέρεις με πόσα κόμματα μιλάω, γιατί όταν θέλουν μια άποψη συγκεκριμένη για την ΑΟΣ, δεν κοιτάζουν σε ποιο κόμμα είμαι. Λένε φέρτε τον Λιγερό, τι λέει αυτό το θέμα. Εμένα αν ήξερες πόσα διαφορετικά υπουργεία με έχουν καλέσει για συμβουλές με διαφορετικά κόμματα, θα ξαφνιαζόσουν. Γι' αυτό, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σου λέει, αυτός είναι μόνο για την Ελλάδα. Άρα άμα μας πει ότι δεν είναι καλό αυτό που σκεφτόμαστε, μάλλον δεν είναι καλό. Άμα εγώ ήμουν σε ένα κομματικό πλαίσιο, θα μου έλεγαν κάποιο συμφέρον θα έχει το κόμμα του. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν είμαι καθόλου σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Τι άλλο, φαντάζομαι να σε πιέζει ο χρόνος, τι άλλο δεν ξέρει ο κόσμος για τον Νίκο το Λιγερό. Κατέχεις μαθηματικά, έτσι. Ναι, γι' αυτό μου. Άρα και λίγο οικονομία. Αυτό μου επιτρέπει να αναλύω μερικά δεδομένα, όχι σε τόσο ρηχό επίπεδο όπως τα ακούμε συνεχώς. Και γι' αυτό λέω ότι ένα μαθηματικό υπόβαθρο, δεν λέω ότι είναι απαραίτητο, αλλά βοηθάει και στα θέματα της οικονομίας, της ανάλυσης, της θεωρίας παιχνίων, που να είναι αληθινή θεωρία παιχνίων και όχι θεωρία μούφας. Γιατί έχουμε ακούσει από όλο αυτό το θέμα. Και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενώ είναι ένα εργαλείο που είναι πολύ πολύτιμο με τον Νάσ και πήρε και βραβείο Νόμπελ και μάλιστα και βραβείο Άμπελ ο άνθρωπος γιατί δημιουργήσε αυτή την καινοτομία, τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στις διαπραγματεύσεις. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτή η χρήση δεν ενσωματώνεται καλά στα δεδομένα και όταν ακούω διαπραγματεύσεις, τα έχω ζήσει με το σχέδιο Ανάν και εκεί πέρα συμβούλευα και εγώ δεν ήμουν σαν ακόμα. Και τότε πάλι και στην Κύπρο που δεν είμαι καν Κύπριος συμβούλευα διάφορα κόμματα γιατί ήθελα να έχω μια εθνική προσέγγιση γιατί κατάλαβαν ότι τα πράγματα πάνε πολύ χάλια. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι με ένα μαθηματικό και στρατηγικό υπόβαθρο αποφεύγουμε πολλά λάθη και αυτό που λέω και στους μαθητές και στους φοιτητές ή ακόμα και στους στρατιωτικούς όταν είμαστε στις παραγωγικές σχολές είναι μην κάνετε λάθη μη αναστρέψιμα. Τα λάθη που είναι αναστρέψιμα διορθώνονται.
Αλλά τα μη αναστρέψιμα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μετά δεν κάνετε μόνο εσείς το λάθος, μπορεί να το κάνει ολόκληρη πατρίδα. Πάμε σε de facto καταστάσεις. Οι οποίες δημιουργούν ένα de jure. Και πάει μετά de jure. Ναι. Χρόνο βρίσκει ο Νίκος Λιγερός για τα δικά του, της οικογένειας. Τα δικά μου είναι... Ζωγραφίζεις. Ζωγραφίζω για τους άλλους. Η οικογένειά μου είναι αυτή που με ακούν και θεωρώ ότι όταν υπάρχουν ανάγκες και βοηθούμε τους ανθρώπους, τότε εξελισσόμαστε. Τα άλλα τα τυπικά με αφήνουν αδιάφορο, γιατί όταν βλέπω κάποιον να υποφέρει και να μην ξέρει προς τα που να πάει, δεν είναι δυνατόν να του πω ότι εγώ ασχολούμαι με τα δικά μου και να μου του δείξω το δρόμο. Άρα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε να ζούμε ως συνάνθρωποι και να καταλάβουμε ότι όταν λέμε αγαπάτε αλλήλους, δεν το λέμε απλώς για τους τύπους. Μάλιστα. Είναι αυτό, εγώ θα το πω με μια άλλη λέξη, νιώθω ή με ουσιαστικό ενσυναίσθηση. Ναι. Να μπορείς να μπεις στην καρδιά του αλλού, στο μυαλό του αλλού. Σωστά, είναι αυτό που ονομάζω την ετυμολογική εμπάθεια, γιατί δυστυχώς η εμπάθεια, εμπάθεια στην αρχαιότητα ήταν θετική έννοια. Σοπ. Ναι, γιατί... και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι θετική έννοια σε όλες τις άλλες γλώσσες που το έχουν μεταφράσει, εκτός από την Ελλάδα τώρα. Αν κοιτάξεις το Λίτλ Σκοτ, το λεξικό για τα αρχαία ελληνικά, το πιο σοβαρό, θα δεις ότι η λέξη εμπάθεια τότε ήταν θετική, γιατί ήταν η ικανότητα να εισχωρήσεις μέσα στον άλλον. Άρα τι γίνεται. Όταν τώρα... Συμμερίζεσαι την κατάσταση, το πάθος του αλλουνού. Ναι, αλλά δεν είναι όμως συμπάθεια, είναι εμπάθεια, δηλαδή έχεις την ικανότητα, έχεις την ικανότητα να νιώσεις τον άλλον εσωτερικά. Δεν είναι λοιπόν παρηγοριά. Αυτή η έννοια, και το λέει κυριολεκτικά η ετυμολογία, είναι εμπάθεια. Άρα είναι κρίμα που αυτό εκφυλίστηκε στα ελληνικά, αλλά να ξέρεις ότι στα αγγλικά και στα γαλλικά, empathy και empathy, είναι απόλυτα θετικές έννοιες και μάλιστα χαρακτηρίζουν τα ταλαντούχα παιδιά. Άρα εμπάθεια, συμπάθεια, περίπου το ίδιο είναι. Είναι συνέστηση που είπα πριν, περίπου το ίδιο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και να οδεύουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Μπορούμε να... ότι έχουμε ξεπεράσει και το τέλος από την κατάσταση. Μπορούμε να υποκλέψουμε κι άλλο χρόνο, αλλά σέβομαι τις υποχρεώσεις σου σήμερα. Και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με κάτι καλό. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπαμε ήταν καλό. Καλά ήταν, με κάτι καλύτερο. Όχι, okay, με κάτι παρήγορο, πιο θετικό. Για πες, τι μπορεί, εγώ πάντα ξέρεις ποιο είναι το αγκάθι μου. Η κοινή γνώμη που θα μπορούσε να καταλαβαίνει περισσότερα και να αντιδρά αρκούντος θετικά. Εγώ θα έλεγα ότι... Πότε θα ξεφύγουμε από αυτή την αμυντική... Θα ήταν καλό να έχει γνώσεις και όχι να αντιδρά, αλλά να έχει ανάδραση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί πιο στρατηγικά και πιο ανθεκτικά. Ο ελληνισμός είναι ανθεκτικός, η ελληνική κοινωνία δεν είναι. Άρα όταν είναι κοντά στον ελληνισμό, τότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Και τώρα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία είναι πολύ καλά, είναι ότι αυτή την περίοδο διανύουμε τις 90 μέρες για τις υποψηφιότητες και τα τρία θαλάσσια οικόπεδα που έχουν ένα μέγεθος το καθένα την Πελοπόννησο. Και δυστυχώς, επειδή δεν ενημερώνονται ούτε οι δημοσιογράφοι, ενώ το ζούμε τώρα και 2 Μαρτίου θα έχουμε το τέλος των υποψηφιότητων και στη συνέχεια θα έχουμε τις 60 μέρες που αποφασίζει η Ελλάδα με ποιον θα διαπραγματευτεί, θα έχουμε τα ανάλογα θέματα που έχει η Κύπρος, που φέτος θα έχει 4 γεωτρύπανα μέσα στην ΑΟΣΙΣ, ενώ το 2004 δεν ξέραμε καν τι ήταν η ΑΟΣ. Και αυτό οφείλεται στον Τάσο Παπαδόπουλο. Άρα δεν βρήκα κάτι καλύτερο να σου πω για το τέλος. Ναι, οφείλεται σε εκείνον, οφείλεται και σε σένα που διατέλεσες σύμβουλος. Οφείλεται στην νοημοσύνη του. Για να δεχτείς συμβουλές από κάποιον άλλον πρέπει να είσαι έξυπνος. Ναι, και να αναγνωρίζεις ακόμα και τον εξυπνότερο, ακόμα και τον λιγότερο έξυπνο. Γιατί σε μερικά τεχνικά θέματα ο λιγότερος έξυπνος που είναι πιο εξειδικευμένος μπορεί να σου δώσει συμβουλές οι οποίες είναι πολύτιμες. Είμαστε στο τέλος της κουβέντας. Σε χαρακτηρίζουν με αντικειμενικές μετρήσεις ως ευφυέστερο στην περιοχή.
έχει ένας που έχει, είσαι στο 189, ένας που έχει 89, εγώ παράδειγμα, δεν το μέτρησα, λέω, π.χ. Πώς γίνεται να έχω μια συναλληλία στη σκέψη, στην, έχω κατεβάσει ρολά, παράδειγμα, δεν διαβάζω από 15 χρονών. Okay, θα το πω αλλιώς. Στην πραγματικότητα υπάρχει και μια μελέτη του Βέσλερ και λέει ότι όταν υπάρχει. Πώς κατάλαβες τι ερωτώ, τι, πώς ισοσταθμίζεται η κατάσταση ανάμεσα στο 89 και στο 189. Δεν υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά ούτως ή άλλως, αλλά λέω απλώς ότι όταν η διαφορά είναι πάνω από 50 βαθμούς σε μια κλίμακα Βέσλερ με μια τυπική απόκληση 15, πρέπει κάθε φορά και οι δύο να συμβάλλουν μια προσπάθεια. Εγώ θεωρώ από τη στιγμή που θεωρούμε ότι είμαστε άνθρωποι και συνάνθρωποι, αυτή η προσπάθεια πάνω ότι υπάρχει για να υπάρχει όχι μόνο επικοινωνία αλλά συνεννόηση. Εγώ από τότε που σε ξέρω βλέπω ότι πάμε όλο και πιο βαθιά στη συνεννόηση, ενώ παλιά, ας πούμε, στην πρώτη εκπομπή ήμασταν πιο πολύ στην επικοινωνία. Ναι. Ναι, γιατί ο καθένας προσπαθεί να καταλάβει. Σωστά. Και σιγά σιγά εξελισσόμαστε και οι δύο και βλέπουμε πού πάνε τα πράγματα. Δεν μου λες, δεν είναι και η ενσυν. Μια στιγμή Όχι, μπερδεύτηκε. Όχι ενσυναίσθηση. Η ευφυΐα δεν έχει να κάνει μόνο με αντικειμενικά δεδομένα. Υπάρχει παράδειγμα η συναισθηματική ευφυΐα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι πάλι το ίδιο. Η οποία βοηθάει. Είναι πάλι το ίδιο. Γιατί είναι χάρισμα η επικοινωνία. Την εννοούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι πάλι η ίδια η υποδομή. Εγώ δηλαδή θέλω να κατανοήσω εσένα. Αλλά και εσύ θα πρέπει να θέλεις να κατανοήσεις. Σωστά, εσένα, σωστά. Μα αυτό γίνεται. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε συνάνθρωποι. Υπάρχει άλλος τρόπος να βρίζεις, α? Να βρίζεις μπορεί να το κάνεις για να ενεργοποιηθεί μια αντίδραση. Αλλά να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτούς που βρίζουν τεχνητά. Εγώ το βλέπω μερικές φορές σε πάνελ με πολιτικούς, βρίζονται μεταξύ τους και επειδή είμαι εγώ και εγώ στο διάλειμμα, στο διάλειμμα λένε πώς πάει η γυναίκα σου, όλα καλά. Και λέω, κοίτα τώρα, μας δουλεύουν. Και μετά έχουμε τον παραγωγό που λέει, βρεις τον λίγο περισσότερο, θα δούμε. Γιατί κοιτάζουν την ακροαματικότητα. Άρα, άμα βλέπουμε. Το μηχανάκι το πίσω, να μετρήσει. Ακριβώς. Άμα βλέπουμε τα πράγματα επί του πρακτέου από μέσα, χαμογελάμε και εντάξει. Μάλιστα. Είναι και αυτό ανθρώπινο. Θα κλείσουμε εδώ την κουβέντα. Δεν ξέρω, Θεοδωρή, οι θαυμάστριες ήρθαν απέναντι. Ακριβώς, ακροατήρες. Α, μάλιστα. Δεν θέλω ζήλια. Σε κυνηγούν οι γυναίκες παντού. Νομίζω ότι απλώς είναι μαθήτριες, αλλά θα το δούμε. Μάλιστα. Αγαπητέ Νίκο Λιγερέ, ευχαριστίες θερμές που αφιέρωσες το πρωινό σου εδώ, γιατί να γίνει και αυτή η κουβέντα. Και εγώ χάρηκα που είχαμε να τα πούμε από τις 20 Δεκεμβρίου και πριν 3-4 μέρες. Είχες καλύτερη μνήμη. Λοιπόν, μέσα σε ένα μήνα 3 φορές. Και γίνεται αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και τον τόπο. Τι ανάγκες έχει ο τόπος αυτές. Και νομίζω ότι σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε και για τη στρατηγική. Ειδικά και για τα παιδιά και για τα θέματα νοημοσύνης και τα περικυσμένα και για νοητική εισαίρεση, γιατί ξέρω ότι σε απασχολεί αυτό το θέμα και είναι καλό να τα εξετάζουμε λίγο πιο αντικειμενικά. Κουβέντιασα με την κόρη χθες προχθές. Λέω, θα έρθει ο Νίκος ο Λιγερός. Είναι ειδικός, μου λέει αυστηρά. Ναι. Λέω, δεν ξέρω για τον αυτισμό πόσο ειδικός είναι, αλλά κατέχει πολλά. Λοιπόν, ασχολούμαστε με τον αυτισμό, να το πεις στην κόρη σου. Και μετά έχει σχέση αν είναι υψηλός, χαμηλός, Άσπεργκερ και θα τα δούμε. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Πάντως, όποτε δρασκελίζεις το κατόφλι της Λάρισσας, θα σε τσιμπάμε. Για να αξιοποιήσουμε έτσι περισσότερο τον Νίκο Λιγερό. Χάρηκα και εγώ για τη σημερινή κουβέντα. Φίλες και φίλοι, θα πρέπει να